Και τώρα προτασιακός λογισμός, έτσι, δεν επιτρέπονται τα θεωρήματα, άρα λοιπόν πάμε, το βλέπουμε λίγο και με το μάτι, πάμε για προς τα πίσω συλλογιστική. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση, πρώτη γραμμή της τυπικής μας απόδειξης. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι το μόνο το οποίο είναι βαθμολογήσουμε εδώ είναι τα βήματα της τυπικής απόδειξης, όλα τα λένε συλλογισμός. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνω εδώ είναι το εξής, είσαι στον προς τα πίσω συλλογισμό να... Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία γραμμή της αποδειξής μου. Το not ψι συνεπάγει not φι συνεπάγει ψι. Άρα θα πρέπει να το ταιριάξω αυτό με δεξί μέλος αξιώματος. Not ψι συνεπάγει not φι συνεπάγει ψι. Και βεβαίως αυτό θα το ταιριάξω με το δεξί μέλος του αξιώματος 3. Αν δυσκολεύεσαι την παρακολούθηση, γράψε από κάτω με το μολυβάκι σου αυτή τη στιγμή το δεξί μέλος του αξιώματος 3 και συμπλήρωσε τη συντακτική αντικατάσταση. Όπου φι πρέπει να βάλω το ψ, θα παρατηρήσεις ότι είναι ανάποδα τα γράμματα στην ουσία, και όπου ψ είναι το φ. Άρα, συμπληρώνοντας την συντακτική αντικατάσταση, αυτό το οποίο πρέπει να γράψω, αστοχία, not φ συνεπάγει ψ. Άρα εδώ όπου ψ είναι το not φ, έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θα γράψω τώρα στην αριστερή μεριά, λέει το αξίωμα not φ, άρα λοιπόν όπου φ είναι το ψ γράφω not ψ, και επίσης όπου ψ είναι το not φ, άρα λοιπόν θα γράψω not not φ. Αυτή είναι η συντακτική αντικατάσταση που θα χρειαστώ και τώρα αφόρητα σημαντικό όταν κάνω προς τα πίσω συλλογισμό πώς διαβάζεται αυτή εδώ η παράσταση. Για να αποδείξω αυτό εδώ το κομμάτι, αρκεί να δείξω αυτό εδώ. Αυτό το κομμάτι δεν είναι στις υποθέσεις, άρα λοιπόν ξανά προς τα πίσω συλλογισμός. Δηλαδή τέριασμα αυτής της παράστασης με δεξί μέλος αξιώματος. Κοιτάζω τα δεξιά μέλη των τριών αξιωμάτων. Αυτό μπορεί να προκύψει, να ταιριάξει μόνο από το δεξί μέλος του αξιώματος 1. Άρα κάνουμε μια συντακτική αντικατάσταση στο αξιωματικό σχήμα 1 και αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι το εξής. Όπου φι παρατηρούμε ότι πρέπει να γράψουμε το not not φι και όπου ψι πρέπει να βάλουμε το not ψι. Άρα συμπληρώνοντας έχω εδώ not not φι συνεπάγεται not ψι συνεπάγεται not not φι. Συνεπώς για να δείξω αυτό αρκεί να δείξω το not not φι και βέβαια έχω το φι. Έχω το φι και θέλω το not not φι. Έχω το φι και θέλω το not not φι. Ποιος με καθοδηγεί για αυτή τη διαχείριση? Βεβαίως τα τυπικά θεωρήματα. Φι συνεπάγει not not φι λοιπόν. Και εδώ η άσκηση πρακτικά έχει τελειώσει. Σημειώνω εδώ ότι είναι τυπικό θεώρημα. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να κάνω τυπικά τα modus ponens προκειμένου να φτάσω πράγματι στον προσαπόδειξη τύπο. Από το 1 και το 4 λοιπόν βγαίνει το not not φι. Σημειώνω modus ponens 1,4. Αμέσως μετά έχω το not not φι και θέλω το 3. Άρα λοιπόν από το 5 και το 3 βγαίνει το not ψι συνεπάγεται not not φι με modus ponens 5,3. Αμέσως μετά έχοντας το not ψι not not φι με το 2 βγαίνει πράγματι ο προσαπόδειξης τύπος. Not ψι λοιπόν συνεπάγει not φι συνεπάγει ψι με modus ponens 6,2. Και εδώ βέβαια να τονίσουμε το εξής, όπου η απόδειξη του τυπικού θεωρήματος, το τυπικό θεώρημα θέλει πάντα απόδειξη, φι συνεπάγει not not φι, και η απόδειξη αυτού του τυπικού θεωρήματος λοιπόν απαιτείται να παρουσιαστεί. Όπου στην απόδειξη βέβαια του τυπικού θεωρήματος, copy-paste από το τυπολόγιο, έχουμε πει αυτές τις τρεις τυπικές αποδείξεις από το μάθημα 2-5, να το πάρετε, να τις πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι χρησιμοποιείτε το θεώρημα της απαγωγής. Δεν σου προκαλεί ενδιασμό. Αυτό το οποίο λέει είναι το εξής. Να μην χρησιμοποιήσεις γνωστά θεωρήματα στην απόδειξη. Δεν λέει να μην χρησιμοποιήσεις καθόλου τυπικά θεωρήματα. Στην τυπική απόδειξη απαγορεύονται της πρότασης. Όχι για το τυπικό θεώρημα όμως. Προσοχή και σε αυτό το σημείο.